Να ρωτήσω κάτι. Μήπως ο Μάριος έχει κάποια προσόντα που εμείς δεν βλέπουμε ως τηλεθεατές. Προφανώς. Ναι, 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 το λέμε. Α, εσύ λες για τον Βασάλο που του... Ωραία. Η Μέρη εννοεί ότι υπονοεί σαν τη Μελίνα σε σχέση με την ταμπελίτσα που έλεγα που πάει να πει ότι τον γλωσσοτρώει και τον κατεμοιάζει και σκέφτεται αρνητικά. Όχι, ναι, ναι. Ψάχνουμε την Μερούλα, τρίτη το του είπα. Μάριου, την τρίτη, που γίνει πλέον καρδιοκατακτητής ο Μάριος και όλοι σφάζονται στην ποδιά του. Καταράκτη έχουν με την Κίνα. Αλλάζω θέμα. Λοιπόν, δύο. Πίστεψε παιδιά με, μου ήρθε το όνομα. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα. Το όνομα του Μάριου. Ναι, δεν το λέμε, γιατί μου λέει ο Χάρης, μπιπ, δεν το λέμε όμως. Αυτό με τη και μου ήρθε ταυτόχρονα και μήνυμα της Μαρίας Αντωνά, κάτσε. Μαρία Αντωνά της χειρίζει. Τα ξέρει Μαρία, είναι η ΑΕΠ. Πού τα ξέρει Μαρία. Η ΑΕΠ της Ομπίζ. Παιδιά, μου ήρθε το ίδιο όνομα από δύο πηγές. Άρα θα ισχύει. Για να είναι από τις ωραίες κοπέλες. Και μπορεί να ξεκινάει... Για νου κοπέλα, μπερδεύτηκα. Με τον Μάριο Πρίαμο, παιδί μου. Είναι αυτή που φεύγει. Ο Μάριος με τον Πράτη. Ενώ είναι αυτή που είναι υποψήφια. Νομίζω δεν πήγε καν. Από σίγμα ξεκινάει, να πω αυτό. Ναι, παιδιά, αυτό. Σας λέω, το έπανε και βάλανε πάνω μπι, όχι μπι. Το σίγμα ακούστηκε στον μπι. Ναι, το σίγμα ακούστηκε. Ωραία, άρα δεν έκανα μεγάλη αποκάλυψη. Να πω το δεύτερο. Όχι, μην πεις. Έλα, τρώγομαι. Μην πεις, γιατί κρίμα και η κοπέλα, την έχουν ταράξει. Κοίτα, όταν το πρώτο είναι... Δεν είναι παντρεμένη, βρε Μέρη μου. Είχε μια σχέση όμως τότε. Λοιπόν, όταν το πρώτο είναι σίγμα, άρα σύμφωνο, το επόμενο είναι φωνήεν. Έλα, σταμάτα κι εσύ. Άρα, ποια είναι τα φωνήεντα. Σουμελά. Το έψιλον. Σουμελά. Το όμικρον. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για το κορίτσι. Καλέ, το για το κορίτσι εδώ του Φραγκολιά. Λοιπόν, το δεύτερο είναι φωνήεν.